Το παρόνομο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι βαριά αντιπεριβαλλοντικό, ανασφαλές και επικίνδυνο. Ταξικό συνήθως, προωθώντας φουλ τη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική σας. Είναι και προεκλογικό με την τροπολογία παγώματος της ρήτρας αναπροσαρμογής, που αντί να την καταργήσετε τελείως και να την πετάξετε στα σκουπίδια όπως είναι λαϊκή απέτηση, την παγώνεται μόνο για την προεκλογική περίοδο 1η Αυγούστου 2022 έως 1η Ιουλίου 2023. Και κυρίως μπορείτε με υπουργική απόφαση να την ξεπαγώσετε νωρίτερα και να παγώσει ο λαϊκός κόσμος από τη μεγαλύτερη ακρίβεια και φτώχεια που δεν έχει τέλος. Φυσικά, η όποια ελάμφρυνση είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, ο λαός πληρώνει ως καταναλωτής ή ως φορολογούμενος. Λύση ανακούφισης είναι η τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που συνεχώς απορρίπτεται. Την ξανακαταθέτουμε, λοιπόν, στα πρακτικά. Είναι βαθιά αντιπεριβαλλοντικό, γιατί σε μια σειρά άρθρων συνεχίζεται να καταργείτε και να ποδοπατάτε προστατευτικές διατάξεις για τα δάση. Έτσι, σε δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις επιτρέπονται έργα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΙΑ, σταθμοί αποθήκευσης, καθώς και τα συνοδά τους έργα, όπως άξονα δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υπόγεια από υφιστάμενους δασικούς δρόμους χωρίς έγκριση από τη δασική υπηρεσία. Ακόμη, η διάνοιξη τεράστιων δρόμων καταστρέφοντας δάση και δασικές εκτάσεις επιτείνει τα πλημμυρικά φαινόμενα, υποβαθμίζοντας τη βιοποικιλότητα και συνολικά το κάθε οικοσύστημα με τη διάσπαση της οργανικής ενότητας. Οι επεμβάσεις αυτές δεν εξαιρούνται ακόμα και από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης. Επίσης, σε μια σειρά έργα καταργείται και δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ενώ στις αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα αιτήματα των μικροϊδιοκτητών και όχι των ομήλων, εκεί όπου θα εγκαθίστανται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Τα ίδια ισχύουν και για τις γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας που καταστρέφονται. Ακόμα περιφρονείται και προστασία αρχαιολογικών μνημείων και ζωνών για το κέρδος των καπιταλιστών των ενεργειακών ομήλων. Τίποτε δεν αφήνεται όρθιο. Όπως και η κατασκευή αιολικών, ακόμα και 200 μέτρα από τα όρια της ανώτατης στάθμης φυσικών ή τεχνικών ταμιευτηρίων πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτηση, Λύκη, Παραλίμνης, Μόρνου και Βίνου, που σημαίνει πιθανότητα ρύπανσης των υδάτων στη φάση κατασκευής των έργων ή αργότερα και άλλες επιδράσεις στη χρήση των αποθεμάτων του νερού. Αυτή είναι η ασφάλεια της ποιότητας του νερού για τη δημόσια υγεία. Και στα Λατομεία νομιμοποιείται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την τακτιοποίηση αποθηκών εκρηκτικών υλών εντός λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, όταν πολλά λατομεία είναι εντός περιοχών Natura. Χαρακτηριστική περίπτωση ο ελληνικός χρυσός, που τον εντάσσεται από ό,τι φαίνεται και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τσάμπα χρήμα για τους ομίλους. Αλλά και η δημιουργία 10 θαλασσιών πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών δεν απαιτεί αδειοδότηση, ούτε περιβαλλοντική άδεια και αποστάσεις ασφαλείας. Χωρίς θαλάσσιο χωροταξικό. Αν και τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην τοπική οικονομική ζωή, αλλά και προβλήματα ασφάλειας. Πάνω από 10 σελίδες γράφει ακριβώς για αυτό το κομμάτι, για αυτά τα άρθρα, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.
Όχι μόνο δεν προστατεύεται το περιβάλλον, αλλά και στο στόχο αύξησης της μονοκαλλιέργειας, των ΑΠΕ και δραστικής μείωσης του χρόνου αδειοδότησης. Σε 14 μήνες από 5 χρόνια συνεχίζεται την καταστροφή περιοχών Natura, δασών, δασικών εκτάσεων, μόνο και μόνο για την παραγωγή ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Όμως, το κορφαίο και πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα περιβαλλοντικής υποκρισίας είναι η απόφαση της Κομισιόν να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια για την κατασκευή νέων υποδομών για τη διευκόλυνση των αυξημένων εισαγωγών του αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και φυσικά, η κυβέρνηση τρέχει να το υλοποιήσει και με ειδικά άρθρα στο παρόν νομοσχέδιο. Και αυτό, παρότι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεροποίησή του αυξάνει την έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα με πολλαπλάσια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αύξηση μεταφοράς του θα αυξήσει τις διαρροές του μεθανίου αλλά και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αφού αντικειμενικά γίνεται πιο μεγάλη και πιο περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου συγκριτικά με τη μεταφορά με αγωγούς. Το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του LNG δεν περιορίζεται στο μεθάνιο. Αφορά τη ρύπαση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας με επιπτώσεις στην αλία. Οι αεριοποιητές των σταθμών υποδοχής υγροποιημένου αερίου αντλούν μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού, αναμειγνύοντάς το με υποχλωριώδες νάτριο, με τοξική επίδραση στους υδρόβιους οργανισμούς. Η κατασκευή υποδομών των τερματικών σταθμών υγροποιημένου αερίου δημιουργεί ισχυρά ηχητικά ρεύματα που επιδρούν στη ζωή και τη μετανάστευση των θαλάσσιων ειδών. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης από τη γυθνίαση τέτοιων υποδομών με δασικές εκτάσεις ή τον αστικό ιστό. Τελικά, ο ενεργειακός πόλεμος του Ευρωατλαντικού άξονα με τη Ρωσία με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ρώσικο φυσικό αέριο αποκαλύπτει το υποκριτικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τους πραγματικούς στόχους της πράσινης μετάβασης και των νομοσχεδίων που τη διέπουν, όπως και το σημερινό που καταψηφίζουμε. Είναι επίσης ανασφαλές και επικίνδυνο, αφού μπρος στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι είναι η ασφάλεια, για τα σκουπίδια για σας. Πόσο επικίνδυνο είναι φαίνεται σε μια σειρά από άρθρα. Όπως είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών, για να εξοικονομεί και να μην πληρώνει περισσότερη γη ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος. Όμως, αυξάνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με το θόρυβο, την πιθανότητα φωτιάς, την απόδοση. Υπάρχουσες επιστημονικές αναφορές θεωρούν ως βέλτιστο τις 15-πλάσιες αποστάσεις από αυτές που γράφεται στο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό χρήσεων γης και ολοκληρωμένο σχέδιο για την εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, αλλά και σταθμών αποθήκευσης. Ούτε εξασφαλίζονται κριτήρια χωροθέτησης για να μην δημιουργούνται κίνδυνοι στο περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων. Ούτε υπάρχουν αποστάσεις ασφαλείας των αιωλικών πάρκων από άλλες χρήσεις, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους κινδύνους στην ασφάλεια. Και δεν τα λέει μόνο το ΚΚΕ, τα λένε και επιστημονικοί φορείς. Αλλά και στην επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε πλοίο πλωτή δεξαμενή του πανάκριβου ρυπογόνου φυσικού αερίου για ένα χρόνο στη Ρεβιθούσα. Πουθενά δεν εξασφαλίζεται ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος, ούτε για ατύχημα μεγάλης έκτασης ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλα. Τελικά, επιδιώκεται να εμπεδωθεί στα εργατικά λαϊκά στρώματα ένα αίσθημα ασφαλείας, ότι όλα είναι υπό έλεγχο,
Όμως είναι κάλπικο και κοροϊδεύεται. Το μόνο που σας νοιάζει είναι η εξασφάλιση νέων κερδών στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυξάνοντας μάλιστα την ενεργειακή εξάρτηση από τα αμερικάνικα μονοπόλια και ενεργειακές τιμές για το λαό που τραβούν την ανηφόρα και κάνουν μια παύση, ένα διάλειμμα την προεκλογική περίοδο, αν θα γίνει, για να καλλιεργήσετε αυταπάντες και να κλέψετε λαϊκούς ψήφους. Και στις τροπολογίες σας καταργείτε τον έλεγχο των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων, αντί ενίσχυσης των δημοσίων υπηρεσιών με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Υπονομεύοντας έτσι την ασφάλεια υποδομών, κτηρίων και κυρίως ανθρώπινης ζωής έναντι κατολισθήσεων, καταπτώσεων και άλλων αστοχιών του εδάφους. Τελικά, το νομοσχέδιο σας είναι στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης που συμφωνείτε όλοι σας. Πρόκειται για ρυθμίσεις που στόχο έχουν την επιτάχυση της υλοποίησης των στόχων της πράσινης μετάβασης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, την κερδοφόρα διέξοδα για τα λιμνάζοντα κεφάλαια. Γι' αυτό είναι ταξικό ενάντια στο λαό. Είναι ρυθμίσεις στα πλαίσια της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, όπου η εμπορευματοποίηση γης, υδάτων, δασών, της υγείας υπονομεύουν την ισόρροπη σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Και ταυτόχρονα παράγουν ακριβή ενέργεια για τη λαϊκή οικογένεια και την παραγωγική διαδικασία. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί σήμερα να ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή της βίαιης απολιγνητοποίησης, γιατί τη θέλει πιο ήπια. Ή ακόμα την ανοχή στο σχηματισμό καρτέλ ενέργειας και στην κερδοσκοπία και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Προσπαθεί ξανά να συσκοτήσει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει και να καρποθεί λαϊκή δυσαρέσκεια. Όπως και στην τοποθέτηση σήμερα για το νομοσχέδιο, δεν γίνεται στο περιεχόμενό του, γιατί στα περισσότερα συμφωνείτε. Η αλήθεια είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα είσαστε συνένοχοι στο έγκλημα της πράσινης μετάβασης που φέρνει σήμερα σε απόγνωση τη λαϊκή οικογένεια, τους μισθωτούς και τους αυταπασχολούμενους. Και γι' αυτό δεν αναδεικνύεται την αιτία των υψηλότατων τιμών ενέργειας, την αποσιωπάτε επιμελώς. Το σταδιακό κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών, ενώ στη Γερμανία επαναλειτουργούν μαζικά, η αποδοχή των κοινοτικών δεσμεύσεων για το εμπόριο ρήπων και η ανάδειξη του εισαγόμενου φυσικού αερίου σε βασικό καύσιμο μετάβασης, υλοποιήθηκαν από όλες τις αστικές κυβερνήσεις την τελευταία 20ετία. Όμως, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ζουν καλύτερα αν κριτήριο λήψης αποφάσεων δεν ήταν το κέρδος των ομίλων που προσκυνάτε όλοι, το συμφέρον της άργουσας τάξης που υλοποιείται για τους καπιταλιστές, οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συμφωνείτε, ψηφίζετε και υλοποιείτε, αλλά κριτήριο να ήταν η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό σημαίνει σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής που θα μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών και να εξαλειφθούν η ενεργειακή φτώχεια και ενεργία, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, να προστατευτούν η ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Λύση υπάρχει. Είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για πρώτον απαλλαγή από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη να μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξίδιο του άνθρακα, όπως και για την παραγωγή υδροχόνου, με μικρότερο κόστος από το αντίστοιχο της παραγωγής του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον,
κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, αυξάνοντας την ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις ανάγκες άρδευσης στην αγροτική παραγωγή. Τρίτον, απαλλαγή από τα δεσμά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύναψη αμοιβαίων υποφελών διεθνών συμφωνιών για την έρευνα και αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με προτεραιότητα στα εντοπισμένα κοιτάσματα του Ιωνίου, του Βόρειου Αιγαίου και της Νότιας Κρήτης. Τέταρτον, έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την κατασκευή ηλιοθερμικών σταθμών μέχρι τον οικιακό εξοπλισμό, με προτεραιότητα τους μεγάλους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειώνεται δραστικά και η χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Πέμπτον, με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα προσδιοριστούν το μέγεθος, η ορθή κατανομή και η χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών, όπως είναι της Εύβοιας, που το έχετε καταντήσει δάσος ανεμογενετριών. Φτιάξατε με αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Όμως, με τη χωροθέτηση θα προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και της εγχώριας γεωθερμίας που έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης. Αυτά όμως όλα σημαίνουν σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής και εξουσίας, κατοχυρώνοντας ότι καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, υγεία και η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα. Μιλάμε για ένα ποιοτικό ανώτερο σύστημα. Να, γιατί ο λαός έχει κάθε συμφέρον να συμπαραταχθεί και να ενισχύσει το ΚΚΕ για νικηφόρους αγώνες και κατακτήσεις για τη λαϊκή ευημερία. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.